Σφοδρή η ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία μετά το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών και την εκ νέου διάψευση των δημοσκοπήσεων που ήθελαν τον Κεμάλ και, και Λιντσάρογλου όχι μόνο να κερδίζει αλλά και να ανακηρύσσεται πρόεδρος από τον πρώτο γύρο. Ο Ρετζέπτα Γιπερντογάν δεν κέρδισε οριακά την επανεκλογή του από τον πρώτο γύρο. Το ζήτημα μεταφέρθηκε και στην ελληνική πραγματικότητα. Ισχύουν οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλον αυτό τον καιρό, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται να επικρατεί άνετα του ΣΥΡΙΖΑ με 7 μονάδες διαφορά στις τελευταίες μετρήσεις. Στην πρόσφατη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ είχαμε όσο αναφορά την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων αέρα 6,7% μονάδων στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 33,6% εναντί 26,9% του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 33,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 27,3%. Γερό χαστούκι στην αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων χαρακτηρίζει τα εκλογικά αποτελέσματα στην Τουρκία ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος. Σε δηλώσει του υπογραμμίζει ότι το σύνολο σχεδόν των δημοσκοπήσεων στη γειτονική μα χώρα προέβλεπε άνετη προεδρική εκλογή του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου από την πρώτη Κυριακή. Αλλά πρώτο και με διαφορά είναι ο Ρετζέπτα Γη Περντογάν. Τι μπορούν να περιμένουν στι ελληνικέ εκλογέ από την κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Τα πάντα, και ο λόγο είναι γιατί πρώτη φορά υπάρχουν όχι μόνο τόσοι πολλοί αναποφάσει στη ψηφοφόρη, αλλά επίση και τόσοι πολλοί άστεγοι ψηφοφόροι. Με έναν στου τρει ψηφοφόρου να μην ξέρουν ποιο να ψηφίσουν και οι συντριπτικά περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από το χώρο της δεξιάς που αφέθηκαν χωρί κομματική στέγη με τι αποφάσει του Αρίου Πάγου. Το Pro -News GR έχει καταγράψει ότι το ποσοστό αυτό είναι ένα καθαρό 10 με 12% πραγματικών ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος. Πλέον αυτού του ποσοστού, ένα 25% δηλώνει αναποφάσιστο. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Από αυτό το 12% που έμεινε εκτός εκλογών με τις αποφάσεις του πάγου. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ψήφο όχι κατά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο θεωρούν ω υπέτειο. Το πιο πιθανό είναι όλοι αυτοί να ψηφίσουν με θυμό.